Στις 8 και 4 το βράδυ της 3ης, της 24ης, μάθετε το από μένα, ήρχε το ταξιτζής από την Περαχώρα για την Αθήνα. Μένει εδώ σας Αθήνας, έχει άνθρωπο δικό του εκεί, τη μητέρα του νομίζω, και πήγε να την επισκεφτεί. Και όταν επέρασε από το Λουτράκι μετά του Καραντάνη, πρώτη στάσεως προς το μηχανικό που πηγαίνει δεξιά, τον εσταμάτησε μια γυναίκα μέσα στη μέση, μαυροφόρα. Ούτε γραία, ούτε νέα ήτο. Σε παρακαλώ να με πας στην Κόρινθο που είναι ανάγκη. Δεν μπορώ, λέει, να σας πάω, γιατί εγώ πάω στην Αθήνα. Είναι ανάγκη, θα σε πληρώσω. Δεν μπορώ να σε πάω. Ένα μόνο έχω να κάνω, μπορώ να σε κάνω, να σας πάω στη διασταύρωση που περνάει ο δρόμος Αθήνα-Κόρινθο, για από εκεί να πάτε με κάτι άλλο. Έστω. Μπαίνει μέσα και προχώρησαν. Στο διάστημα αυτό, μέχρι να φτάσουν στη στροφή, τον είχε μεταπείσει να κάνει αγάπη και να τον πάει, να την πάει μια στιγμή. Θα έκανε αυτό σε ένα τέταρτο, να πάει 5-6 χιλιόμετρα που είναι από τον Ιστιμό πέρα και να γυρίσει να πάει για την Αθήνα. Όταν έφτασαν στα σίδερα του σταθμού της Κορίνθου, τον εσταμάτησε. Γρηγορότερα είχε βάλει αυτό στο ταξίμετρο από τον Ιστιμό και πέρα και είχε γράψει 60 ραχμές. Έβγαλε να του πληρώσει τα χρήματα και τον παρακάλεσε να πάρει και την τσάντα που είχε αφήσει πίσω. Τσάντα όμως δεν είχε αυτή στα χέρια. Εξεπλάγει αυτός, λέει, γερόντισσα, γιατί για καλογραία την εξέλαβε, εφόσον ήταν η Παναγία μας, δεν θέλω χρήματα. Αλλά τσάντα όμως δεν είχατε βάλει. Δεν είχατε, άδεια τα χέρια σας. Όχι, σε παρακαλώ, λέει, έχω μια τσάντα πίσω κλπ. Θύμωσε αυτός, ξέρω εγώ, κατέβηκε κάτω, ξεσκεπάζει και βρήκε τσάντα μαύρη πίσω στο πορτμπαγκάζ, χωρισμένη στα τρία. Και το ένα μέρος είχε χώμα, το άλλο είχε αίμα και το άλλο είχε οστά. Ήρθα, του λέει, να φυλάξω την Κόρινθο, διότι απόψε το βράδυ θα καταστραφεί από σεισμό. Του τα έχασε. Έχασε τη γυναίκα, έχασε τη βαλίτσα, έχασε τα πάντα. Έμεινε εκεί για πολλή ώρα. Και γύρισε σκεπτόμενος τώρα να τηλεφωνήσει στο σπίτι του. Να πάρουν τα μέτρα στο χωριό. Αλλά τρυπότανε. Ποιο να του πει. Τότε πίστευε σε τέτοια πράγματα. Πώς αυτό τρελάθηκε, τι να θαυμάζει. Και έφτασε με το λογισμό αυτό στην Αθήνα σπίτι του. Δεν εκράτησε. Έφτασε 10:30 περίπου αυτό. Μετά την Κόρινθο επάνω. Και του είπε, προσέξετε απόψε. Μπορεί κάτι να γίνει. Όχι κάτι θα γίνει, ότι τούτο, τ' άλλο κλπ. Εγώ, Μπορεί κάτι να γίνει. Φοβότανε μην βρεθεί ψευδοπροφήτης σαν τον Ιωνά. Σε ένα τέταρτο έγινε ο σεισμός. Και ούτε ένα θύμα. Την Κόρινθο. Κόρινθος έχει φαφατιάσει. 90% είναι ακατοίκητα τα πράγματα. Και δεν είχαν ένα θύμα. Πότε? Την ώρα 11. Που δεν είσατε έξω στη δουλειά. Είσατε όλοι στο κλουβί. Οι μένες στο κρεβάτι. Οι άλλοι στο παράνομο κρεβάτι. Οι άλλοι στο δισκοτέτ. Άλλο στο τραπέζι με το χαρτί. Άλλοι στην αγκαλιά. Άλλοι. Όλοι στον ύπνο. Και δεν έχει κανένα θύμα. Δεν σας κάνει έτσι αυτό? Ποιος το πιστεύει όμως? Ποιος το ομιλεί αυτά τα πράγματα και ποιος τα λέγει? Δεν λέγονται. Ξέρετε τι έγινε στις πλατείες? Ξέρετε ότι έπεσε πρώτα η εκκλησία και βγήκε ο κόσμος να πάει να δει που πέφτει η εκκλησία και τότε πέσαν τα σπίτια τους. Το ξέρετε αυτό? Χιλιάδες θα είχαμε θύματα. Σας πω εκατομμύρια. Δεν είναι τιμωρητικός ο σεισμός. Αγάπη του Θεού. Εκατέβασε το ραβδί και λέει, προσέξετε, μπορώ να σε ξετινάξω. Αυτούς τους κυρίους που τα βάζουν όλα εκεί, τους ξετίναξε. Όταν λέγανε δεν έχει σεισμό, την άλλη μέρα έκανε 6-3. Και βλέπετε ακόμη. Στο χέρι του είναι. Αλλά δεν τα πιάνουμε αυτά.